Ο πρόεδρος της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε νομοσχέδιο για την άμυνα, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση του τουρκικού προγράμματος μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ο πρόεδρος της Αμερικής υπέγραψε λοιπόν το νομοσχέδιο για την άμυνα, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση της Αμερικής να παρακολουθεί αλλά και να αξιολογεί τις επιπτώσεις που έχουν στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ η διάδοση του προγράμματος μη επανδρομένων αεροσκαφών της Άγκυρας, αναφέρουν τουρκικά μέσα. Το νομοσχέδιο για την άμυνα προβλέπει μάλιστα χρηματοδότηση 770 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής και καθορίζει την ατζέντα της μεγαλύτερης κυβερνητικής υπηρεσίας και του Αμερικανικού στρατού, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές. Το νομοσχέδιο αυτό επιτρέπει στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Πεντάγωνο να αναφέρουν τις εξαγωγές τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών από το 2018 και αν αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη περιέχουν εξαρτήματα, απάρτια ή τεχνολογία που κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες. Απαιτεί επίσης από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών να καθορίσει αν οι εξαγωγές της Άγκυρας παραβιάζουν τον Αμερικανικό νόμο περί ελέγχου εξαγωγών όπλων. Το έγγραφο θα βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα της κυβέρνησης της Αμερικής να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ από τη διάδοση του προγράμματος μη επανδρομένων αεροσκαφών UAV-UCAV της Τουρκίας, αλλά και να αποτρέψει περαιτέρω εξαιρέσεις που παρακάμπτουν τον νόμο του 1992 που απαγορεύει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν. Αυτά από το φιλέλληνα γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πιστεύεται ότι βοήθησαν στη διασφάλιση της νίκης του Αζερμπαϊτζάν επί των δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Αρμενία στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ δηλαδή. Η πώληση drones από την Τουρκία είναι επικίνδυνη, αποσταθεροποιητική και απειλή για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είπε ο Ρόμπερτ Μενέντες. Σε κάθε περίπτωση επέμενε ότι η Αμερική δεν πρέπει να εμπλακεί και αυτή η τροπολογία αποτελεί αναγνώριση ότι πρέπει να αποτρέψουμε την ένταξη τμήματων της Αμερικής σε αυτά τα τουρκικά όπλα, απαρτίων δηλαδή ανταλλακτικών και τμήματων για τη δημιουργία των τουρκικών drones.